Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Web TV του Arcadia Portal. Συζητήθηκε η έφεση του Αστέρα Τρίπολης. Η απόφαση για την ομάδα της Τρίπολης θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011. Κατά τα λοιπά, η ομάδα συνεχίζει τις προπονήσεις της υπό τις οδηγίες του Ράσον Γκοζάλες. Μπορεί το πρωτάθλημα της Super League να μην έχει αγώνες το Σαββατοκύριακο λόγω της εθνικής ομάδας, το τοπικό Α Αρκαδίας συνεχίζει κανονικά την δεύτερη αγωνιστική. Ας δούμε το πρόγραμμα και την βαθμολογία. Δεύτερη αγωνιστική, Σάββατο 8 Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα, στο γήπεδο της Τεγέας, Τεγέα ΑΕΚ Τρίπολης, στο γήπεδο της Μεγαλόπολης, Δόξα Μεγαλόπολης, Άρης Τρίπολης. Κυριακή 9 Οκτωβρίου, στις 4, στο γήπεδο Αγίου Βασιλείου, Μαντινιακός Απόλλων Τύρου, στο γήπεδο της Μελιγούς, το μεγάλο ντέρμπι, Ερμής Μελιγούς Φαλεσία, στο γήπεδο του Κορακοβουνίου, Κορακοβούνι Πανθυριατικός, και στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Τρίπολης, Παγορτινιακός Λεωνίδιο. Ρεπό έχει η ομάδα του Παναρκαδικού. Φαλεσία, Παναρκαδικός, Πανθυριατικός και Παγορτινιακός έχουν 3 βαθμούς. ΑΕΚ Τρίπολης, Απόλλων Τυρού, Ερμής Μελιγούς και Τεγέα 1 βαθμό. Χωρίς βαθμό στο πρωτάθλημα, Λεωνίδιο, Παγορτινιακός, Δόξα Μεγαλόπολης, Κορακοβούνι και Μαντινιακός. Στο μπάσκετ τώρα ο Αρκαδικός έχασε την πρώτη αγωνιστική. Τώρα καλείται να κάνει την πρώτη του νίκη, υποδεχόμενος αύριο την ΑΕΚ Άργος. Δείτε δηλώσεις, τους αγώνες και την βαθμολογία. Εδώ και σε εκτός έδρας γήπεδο, νομίζω ότι τα πράγματα όντως ήταν δύσκολα. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσαμε να κλέψουμε το μάτς. Ήμασταν λίγο άτυχοι στην τελευταία φάση. Η ζωή συνεχίζεται, εμείς δεν έχουμε αλλάξει κάτι από το σχεδιασμό μας. Προσπαθούμε, κάθε μέρα γινόμαστε και καλύτεροι σαν ομάδα πιστεύω. Χτίζουμε τη φιλοσοφία μας, χτίζουμε την νοοτροπία μας. Η ομάδα είναι καινούργια. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή πιεζόμαστε και από το πρωτάθλημα, καλώς εγώ των πραγμάτων την Κυριακή παίζουμε το Άργος. Σαφώς όλοι οι αντίπαλοι είναι και υπολογίσιμοι και σοβαροί, γι' αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε το διπλό από ό,τι είμαστε πάντα. Και επειδή το παιχνίδι δεν συγχωρεί λάθη αυτό στην έδρα μας, πρέπει να είναι σαν να κάνουμε μια καινούργια αρχή στην Α2, να κερδίσουμε το μάτς μεθαύριο, να μπούμε σε νέες βάσεις, σε νέους στόχους και όσο περνάει ο καιρός, πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι σίγουρα καλύτερη, σίγουρα πιο ανταγωνιστική. Και θα είμαστε πραγματικά αρκετά καλύτεροι στην πορεία. Η ομάδα δεν έχει προβλήματα, είναι εντάξει. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα με τους παίκτες? Ναι, όχι, ιδιαίτερο πρόβλημα τραυματισμού δεν έχουμε. Όλη η εβδομάδα κύλησε ήρεμα, κύλησε καλά. Δύο παίκτες που ήταν τραυματίες στο παιχνίδι με την ΝΑΕΚ συνήλθανε. Αυτή τη στιγμή είναι 100% θα έλεγα. Το μόνο που μας μένει είναι να είμαστε όλοι 100% στο μυαλό. Αυτό παλεύουμε. Αγωνιστικά είμαστε εντάξει. Μας μένει το να στρώσουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Οπότε το Σαββάτο καλούμε όλο τον κόσμο της Τρίπολης να είναι παρόν, να δούμε το παρόν. Σαφώς είναι κάτι που θα θέλουμε, είναι κάτι που θα μας στηρίξει, να δουν τα νέα παιδιά. Γιατί είπαμε, είναι, η ομάδα είναι πάλι ξανά για τρίτη χρονιά καινούργια νέα, συν εντάξει, κάποια παιδιά από πέρυσι. Αλλά σαν ομάδα, σαν χτίσιμο ομάδα, σαφώς είναι νέα. Και πραγματικά καλούμε τον κόσμο να είναι δίπλα μας. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τη χρονιά στην έδρα μας και νομίζω ότι θα μας τιμήσει ο κόσμος. Και ευελπιστώ, εύχομαι και σίγουρα θα παλέψουμε 100% να τους τιμήσουμε και εμείς με αυτό που θα δείξουμε στο γήπεδο. Ένα γεμάτο γήπεδο, ένα γήπεδο καμίνι, πόσο επηρεάζει την ψυχολογία ενός καλαθοσφαιριστή, επαγγελματία, δεδομένου ότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα γρήγορων καταστάσεων και συνδυασμών? Ναι, είναι τεράστια η δύναμη που μπορεί να πάρει ένας παίκτης έχοντας έναν κόσμο στο πλευρό του, έχοντας ένα γήπεδο γεμάτο. Νομίζω ότι συγχωρεί και διορθώνει οποιοδήποτε άλλο λάθος, το παλεύει με πάθος, με δύναμη και αυτό θέλουμε πραγματικά. Αν μπορέσει ο κόσμος να είναι σε τέτοια κατάσταση, να μας βοηθάει κάθε Σάββατο, νομίζω ότι πραγματικά εδώ θα είναι δύσκολη, θα κάνουμε τη ζωή δύσκολη όλων των ομάδων και θα ανεβάσουμε σίγουρα και το επίπεδο. Και μακάρι έτσι πρέπει να γίνει. Ευχαριστούμε, coach. Να είστε καλά, γεια. Το δεύτερο χρόνο στην ομάδα του Αρκαδικού, κάνατε ένα ξεκίνημα μέσα από την ΑΕΚ και ατυχές αποτέλεσμα, αλλά καλά πιάζετε. Πώς βλέπεις τη συνέχεια και για το παιχνίδι του Σαββάτου? Η ομάδα άρχισε πολύ αργά την προετοιμασία της. Δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε ένα φιλικό έτσι όπως θα πρέπει να κάναμε. Από το κύπελλο, από το πρώτο μάτσο του κύπελλου πήγαμε κατευθείαν στο πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν είναι έτοιμα ακόμα, δεν αρχίσαμε καλά. Το καλό είναι ότι για κάποια σημεία δείχνουμε καλό χαρακτήρα και πιστεύω ότι η ομάδα αν δουλέψει και αν πραγματικά κάνει αυτό που πρέπει να κάνει θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Το Σαββάτο το παιχνίδι πώς το βλέπεις? Σαββάτο, εντάξει, είναι ομάδες τώρα που δεν τις ξέρουμε. Ακόμα αρχίζει, δεν έχουμε πληροφορίες για τίποτα.
Από ό,τι φαίνεται η ΑΕΚ Άργος παρουσιάζεται αδύναμη, αλλά αυτά τα μάτς συνήθως είναι πολύ προσοχή. Και επειδή ακριβώς δεν είμαστε κι εμείς έτοιμοι ακόμα να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πρέπει να έχουμε πολύ προσοχή στο μάτς. Ένα κάλεσμα στον κόσμο θα κάνεις. Ναι, εντάξει, ο κόσμος της Τρίπολης είναι γνωστός ότι στηρίζει την ομάδα. Πέρσι σχεδόν κάθε παιχνίδι το γήπεδο ήταν γεμάτο. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τον καλούμε να μας βοηθήσει και φέτος, γιατί πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά και το χρειαζόμαστε πραγματικά. Καλή χρονιά να έχετε, με υγεία πάνω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη αγωνιστική για την Α2. Τα παιχνίδια, Σάββατο 5 το απόγευμα, Αμίντας Δόξα Λευκάδας, Νέα Κηφισιάλ αύριο, Αρκαδικός ΑΕΚ Άργους, Απόλλων Πάτρας ΑΕΚ, Πανελευσυνιακός Πιερικός Αρχέλαος, Ίκαρης Ερών Όφη, Πέραμα Παγκράτη και Ερμής Λαγκαδά Πανερυθραϊκός. Στη βαθμολογία, από 2 βαθμούς έχουν Νέα Κηφισιά, Απόλλων Πάτρας, Όφη, Δόξα Λευκάδας, Αμίντας, Ίκαρης Ερών, Πανερυθραϊκός και ΑΕΚ, από 1 βαθμό Πέραμα, Αρκαδικός, Παγκράτη, Λαύριο, Ερμής Λαγκαδά, Πανελευσυνιακός, Πιερικός Αρχέλαος και ΑΕΚ Άργους. Στο ΔΑΚ Τρίπολης πηγαίνουν οι ομάδες και προπονούνται. Εκεί η κάμερα των προπονητών της εξέδρας συνάντησε αυτές του Παγωτινιακού και του Κάψια. Ας δούμε τι δήλωσαν. Ένα παιχνίδι την Κυριακή με το Ελωνίδιο εδώ. Εσείς πρόκειστε από μια νίκη 2-1. Έχετε τυθικό ανεβασμένο από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι, εντάξει. Η ομάδα έτοιμη. Η ομάδα, όπως βλέπεις, ετοιμάζεται για αυτό το δύσκολο παιχνίδι. Το Λεωνίδιο το είχαμε παίξει και πέρσι και ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες που πέρασαν από την Τρίπολη. Πιστεύω να πιάσουμε μια καλή απόδοση όπως με τον Άρη και να κερδίσουμε για το παιχνίδι αυτό. Έχεις όλους τους παίκτες? Όχι, έχουμε ένα πρόβλημα με τον τραυματισμό, με τον Αναστασόπουλο, τον Γιάννη που έκανε το χέρι του στην Κάρτσοβα, στο αυτό το υπέροχο γήπεδο που παίξαμε προχθές. Και το 40 τον Μπούζο που τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα. Η άλλη είναι εντάξει. Είναι μια καινούργια χρονιά. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, οι παίχτες που έχουν έρθει από Αθήνα θα βοηθήσουν πολύ. Το υλικό έχει δέσει. Κρατήσαμε τους 4 καλούς Αθηναίους από πέρσι και κάναμε και μερικές προσθήκες από άτομα που μπορούν να βοηθήσουν και είναι έτοιμα για εντεκάδα. Πιστεύω ότι σε σχέση με πέρσι θα πάμε πάρα πολύ καλύτερα και νομίζω ότι η ομάδα ίσως τερματίσει και μέσα στην πρώτη τριάδα. Κυριακή με το Ελωνίδιο, εσύ δεν παίζεις. Είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Άμα παίξουμε δυνατά, πιστεύω ότι θα το πάρουμε το παιχνίδι. Έχουμε το υλικό και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχει ενισχυθεί καλά η ομάδα μπροστά στην επίθεση. Πέρσι είχαμε πρόβλημα με τον γκολ. Φέτος, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, το έχουμε τον γκολ. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Ξεκινάμε μια καινούργια σεζόν με καινούργιους παίκτες, έμπειρους. Να κάνουμε μια καλή αρχή στο πρωτάθλημα. Έχουμε μια έμπειρη ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και θα δείξει πορεία αν μπορούμε να ανέβουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτά. Ήρθα στην ομάδα του Κάψια με μεγάλη ιστορία, όπου έχει κάνει, πολλές μεταγραφές. Έμπειροι παίχτες έχουν έρθει που θα βοηθήσουν εμάς τους νέους. Νέο τεχνικό team, νέος προπονητής, ο οποίος θα προσπαθήσει να βοηθήσει όλη την ομάδα, να επιτεύξει τον στόχο της, όπου είναι η άνοδος. Και εντάξει, και εμείς τώρα και οι νέοι έχουν έρθει και νέα άτομα τα οποία θα προσπαθήσουμε και εμείς να βοηθήσουμε την ομάδα. Από το καλοκαίρι ο Κώστας Καλογιαννίδης ανέλαβε τη δημιουργία Ακαδημίας της ομάδας του Παναρκαδικού. Ας δούμε τι μας δήλωσε. Έχουμε δημιουργήσει την Ακαδημία του Παναρκαδικού. Λειτουργούμε όλες τις μέρες της εβδομάδος με διάφορα τμήματα υποδομής. Απαρτίζονται από παιδιά από 1995 χρονολογία έως 2005-2006, ανάλογα με την ηλικία τους πάντα. Διατηρούμε και εδώ πέρα στο kick-off, επινοικιάζουμε μια κατάσταση εδώ, μας βοηθάνε και τα παιδιά ώστε να μπορούμε να έχουμε διάφορες ώρες να μπορούν να βολεύονται τα περισσότερα παιδιά για να υπάρχει χρόνος και από τα μαθήματά τους, αλλά και με τις προβολείς που μας δίνουν τη δυνατότητα να τα απεξέλθουν σε οποιαδήποτε υποχρέωση έχουν έξω αγωνιστική. Οι προπονήσεις συνεχίζονται και στο γήπεδο του Παναρκαδικού κάποιες μέρες της εβδομάδος και εδώ, ανάλογα πάντα με το πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Έχουμε αρχίσει και συγκεντρώνουμε
πάρα πολλά παιδάκια. Αυτή τη στιγμή αριθμούμε σχεδόν στα 70 παιδιά, με χρόνο λειτουργίας περίπου 40 μέρες. Νομίζω είναι ένας πάρα πολύ ικανοποιητικός αριθμός για τα δεδομένα της ομάδας μας. Η πεποίθησή μας είναι ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και σε ακόμα μεγαλύτερες υποχρεώσεις. Από εκεί και πέρα παίζει ρόλο η όρεξη, παίζει ρόλο οι συνθήκες. Η πεποίθησή μου είναι ότι προσπαθούμε για το καλύτερο, προσπαθούμε για να είμαστε εντάξει απέναντί τους σε αθλητικό υλικό, σε υλικό υποδομής όσον αφορά τις ασκήσεις τους, όσον αφορά ό,τι είναι ικανό για να μπορέσει να τους δώσει δύο προσόντα παραπάνω να απεξέλθουν στο άθλημα. Από εκεί πέρα είμαστε εδώ. Καλό ανοιχτά τον κόσμο της Τρίπολης να έρθει να παρακολουθήσει την προπόνησή μας, να έρθει να δει κατά πόσο δουλεύουμε σωστά ή όχι, να έρθει να κρίνει και από εκεί και πέρα να πάρει τις αποφάσεις του και αν έχει την ικανότητα, αν έχει το χρόνο το παιδί του μέσα από τις υποχρεώσεις πρώτα απ' όλα του σχολείου, να έρθει να αγκαλιάσει την προσπάθειά μας και εμείς να αγκαλιάσουμε αυτό. Αυτά φίλες και φίλοι για σήμερα, ραντεβού τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. See you.